σας. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε στη μεγάλη αυτή συγκέντρωση, στην ομιλία του Περιφερειάρχη μας, Κώστα Μουτζούρη, στη Μυτιλίνη. Μία συγκέντρωση που στέλνει προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα της νίκης. Καλησπέρα σας. Χθες στην Καλονή είχε η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μουτζούρη μια μεγαλειώδη συγκέντρωση. Η συγκέντρωση αυτή έγινε από απλούς ανθρώπους, χωρίς μηχανισμούς, χωρίς στηρίξεις, χωρίς μεγαλοσχήμονες, από τον απλό κόσμο, από αυτόν που συνοδεύει κάθε μέρα τον Κώστα Μουτζούρη. Σήμερα το θέατρο της Μυτιλίνης, το Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλίνης, έχει γεμίσει και πάλι ασφυκτικά για δεύτερη φορά, χωρίς να έχει μαζί του και χωρίς να χρειαστεί να φέρει υποστηρικτές, υπουργούς, κομματικές αρχές, κομματικούς μηχανισμούς. Είναι όλοι άνθρωποι απλοί του μόχθου, αυτοί οι οποίοι πλαισιώνουν τον Κώστα τον Μουτζούρη. Εγώ βέβαια ούτε υποψήφιος είμαι, ούτε έχω κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να αναφερθώ στο έργο που επιτελέστηκε την περασμένη τετραετία, ούτε βέβαια και να αναπτύξω το τι πρόκειται να γίνει την επόμενη τετραετία από την νέα Περιφερειακή Αρχή που με βεβαιότητα θα είναι και πάλι αυτή του Κώστα του Μουτζούρη. Θέλω να πω όμως ορισμένες σκέψεις μου σχετικά με τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μίλησε χθες ο αξιότιμος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης από αυτό εδώ, από αυτή εδώ τη θέση, για την τήρηση της νομιμότητας. Εάν θέλαμε να μιλήσουμε για νομιμότητα, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό? Να τηρήσουμε αυτό το οποίο ορίζει το Σύνταγμα, ο βασικός και θεμελιώδης νόμος του κράτους, ο οποίος γνωστό είναι σε όλους ότι καθορίζει την διάκριση των εξουσιών. Τρεις είναι οι εξουσίες, η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική. Επίσης, σε άλλο άρθρο, ορίζονται οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναφέρει χαρακτηριστικά η διάταξη αυτή, το άρθρο 102 του Συντάγματος, ότι οι υποθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης ανήκουν στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Δεν ανήκουν δηλαδή στην κεντρική εξουσία.
Η κεντρική εξουσία έχει απλώς και μόνο τον έλεγχο της νομιμότητας της λειτουργίας του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Και δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Από τα ακούσματα που έχετε εσείς το τελευταίο τρίμηνο και από τις τοποθετήσεις που έχουν κάνει άλλοι αντίπαλοι συνδυασμοί, έχετε την εντύπωση ότι εφαρμόστηκε αυτή η διαδικασία, εφαρμόστηκε η νομιμότητα? Όταν έρχεται ένας υποψήφιος περιφερειάρχης, όχι διότι το επέλεξε ο ίδιος, αλλά διότι ο ίδιος το δήλωσε και το έχει αναρτήσει, τον διόρισε υποψήφιο περιφερειάρχη ο κύριος Πρωθυπουργός. Ένα φάουλ μεγάλο. Και στη συνέχεια, σαν να μην έφτανε αυτό, συμπλήρωσε. Και είναι το πιο σκληρό, ότι ήρθε εδώ διότι έχει αποστολή. Την αποστολή όμως στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, στους δημάρχους και στους περιφερειάρχες, την δίνει ο κόσμος με την ψήφο του. Δεν διορίζονται. Αυτά ήταν κάποτε που υπήρχαν, πριν από 50 χρόνια, 60. Ήταν την εποχή της Χούντας, που διόριζαν ακόμη και τους πρόεδρους. Ήταν και από το Σύνταγμα, που διορίζονταν οι νομάρχες. Αυτό όμως εδώ και 40 χρόνια έχει καταργηθεί. Προσπαθούμε να το επαναφέρουμε? Νομίζω ότι είναι λάθος. Παρακολούθησα, ειλικρινά σας το λέω, από πραγματικό ενδιαφέρον, σαν πολίτης του Βορείου Αιγαίου, τις τοποθετήσεις που έγιναν χθες εδώ από τον συνδυασμό του κυρίου Στεφανή και από τον ίδιο, αλλά και από όλους όσοι έλαβαν το λόγο και τοποθετήθηκαν. Τι είπανε? Ότι πρέπει να αλλάξει η περιφερειακή αρχή που έχουμε σήμερα, γιατί το Βόρειο Αιγαίο έχει μείνει στην τελευταία θέση και δεν του αξίζει αυτή η θέση. Έχουν όνειρα να πάνε μπροστά, να εκτελέσουν έργα, να κάνουν απορροφήσεις, και εμείς εδώ μείναμε τελευταίοι. Το είπα και χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα. Πράγματι, το Βόρειο Αιγαίο ήταν στην τελευταία θέση των απορροφήσεων και των έργων. Γνωστό όμως είναι ότι αυτό ήταν μέχρι το 2019, όταν διοικούσε μια μεγάλη ομάδα από αυτούς που και σήμερα πλαισιώνουν και είναι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Στεφανή. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια από τον κύριο Περιφερειάρχη, το πώς παρέλαβε, σε ποια κατάσταση παρέλαβε την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από πλευράς απορροφήσεων και έργων και πού την παραδίδει σήμερα. Εάν πράγματι ήθελαν να μάθουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να επισκεφθούν την διαχειριστική αρχή. Βέβαια, ο κύριος Στεφανής δεν είχε σχέση με τοπική αυτοδιοίκηση και ενδεχόμενα δεν ήξερε να τα πληροφορηθεί αυτά. Οι υπόλοιποι όμως θα μπορούσαν να τον είχαν πληροφορήσει.
ότι η απορρόφηση στο Βόρειο Αιγαίο έχει φτάσει σε μεγάλα ποσά και από την 12η θέση, χθες είχα πει 13η και με διόρθωσε ο κύριος Περιφερειάρχης, όχι λέει είναι λάθος, είχαμε την 12η θέση το 19, φτάσαμε σήμερα στην 5η θέση απορρόφησης των βιβλίων της Ευρώπης και του ΕΣΠΑ. Το σημαντικότερο όμως, θα μπορούσε, διότι έχει ευθύνη και ο κύριος Στεφανής να το πληροφορηθεί, θα μπορούσε να το πληροφορηθεί από το debate που ζήτησε ο κύριος Μουτζούρης να κάνουμε. Και εκεί θα μπορούσε, ελέγχοντας, δεν είχε να δώσει λόγο ο κύριος Στεφανής για τίποτα, δεν είχε καμία ευθύνη για όσα συνέβησαν, να πληροφορηθεί αυτά τα οποία ήθελε. Όμως απέφυγε. Και για πρώτη φορά είδε ένα στρατηγό να οπισθοχωρεί. Αυτό το οποίο λοιπόν ελέγχθη ήταν μόνο ότι είμαστε στην τελευταία θέση. Όλα τα υπόλοιπα τι ήτανε, ποιος είναι ο στρατηγός, ποιος είναι ο αρχηγός, ποιος είναι ο υπουργός. Και μάλιστα, σήμερα, διάβασα μία ανάρτηση από τον κύριο Πρίτανη, όχι τον κύριο Μουτζούρη. Υπάρχει κι άλλος Πρίτανης που είναι υποψήφιος. Δεν το ήξερα ότι είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ποιο ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία κατά την άποψη του λύθηκαν, στις 9 του μηνός, πώς θα λέγεται ο κύριος Στεφανής, στρατηγός, υπουργός, αρχηγός, και έδωσε αυτάρεσκα την απάντηση. Θα λέγεται περιφερειάρχης. Ήρθε όμως η κατραπακιά αμέσως, από κάτω, από τον Παύλο Βογιατζή, θα λέγεται στρατηγός, που σημαίνει δεν θα αλλάξει τίποτα. Ερμηνεύστε το εσείς αυτό. Το πρέβεψε θαυμάσια. Το πρέβεψε θαυμάσια. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην λεχθούν τόσα πολλά για τον κύριο Στεφανή, τα οποία όμως δεν αφορούσαν την τοπική αυτοδιοίκηση. Αφορούσαν το τι έκανε. Δεν τα αρνείται κανείς. Δεν αρνείται κανείς ότι είναι ένας αξιόλογος λέσβιος πολίτης, ο οποίος προσέφερε πολλά στον τομέα που κλήθηκε να προσφέρει. Εδώ άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, επενώντας τον κύριο Στεφανή, να λέει και άλλοι μαζί που μίλησαν ότι είναι ένας σοβαρός στρατηγός, ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να γίνεις αρχηγός. Άλλοι είπαν ότι είναι γόνος της Λέσβου από την αγροτική περιοχή της Αγιάσου. Όλα σωστά. Έρχεται όμως εδώ να επιτελέσει μία αποστολή. Αυτό είναι άκρος επικίνδυνο. Είπα καταρχήν ποιος δίνει τις αποστολές στον Περιφερειάρχη και στους Δημάρχους. Εδώ όμως η Λέσβος, και το γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι πλέον όπως είναι οι άλλες περιοχές της Ελλάδος. Για πολλούς και διάφορους λόγους, οι οποίοι ενδεχόμενα δεν πρέπει να λεχθούν και δημόσια. Όλοι όμως τους έχουμε κατά νου, τους υποψιαζόμαστε, φοβόμαστε και ελπίζουμε πάντα στο καλύτερο. Όμως, οι μέχρι σήμερα αποστολές του κυρίου Στεφανή, οι οποίες εκτελέστηκαν,
ειδικά για την περιοχή τη δική μας, ήταν το πού θα γίνει η Βάστρια. Ήταν δική του ευθύνη. Το είπαν και χθες, ότι ήταν ο συντονιστής και είναι η πραγματικότητα. Ήταν ο συντονιστής του μεταναστευτικού το 2020. Εκείνος υπέδειξε Καράβα, Μυστερινά, Άντισα, Άγρα, Βάστρια. Ήταν μία αποστολή. Μέσα στην αποστολή την καινούργια θα είναι ενδεχόμενα και άλλες δομές. Μία δεύτερη αποστολή ενδεχόμενα να είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών, η οποία άρχισε, και οφείλω να το πω και να το τονίσω, επί ημερών Υπουργείας του κυρίου Στεφανία. Τα νησιά σιγά σιγά και η Λέσβος αποστρατικοποιείται. Το ξέρετε όλοι, λεπτομέρειες δεν χρειάζονται. Πριν από ένα μήνα περίπου έκλεισε και η σχολή εκπαίδευσης των στρατιωτών εδώ στη Λέσβο. Τέτοιου είδους αποστολές δεν τις θέλουμε. Θέλουμε ανθρώπους να κινηθούν για να πάμε το Αιγαίο πράγματι και το Βόρειο Αιγαίο και τα νησιά μας να τα πάμε μπροστά. Με τέτοιες αποστολές όμως, δυστυχώς, τα πάμε πίσω. Σας ευχαριστώ. Να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και να υποδεχτούμε με ένα θερμό χειροκρότημα το Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.